Ωραίστη μου. Για λέγε. Λαι, μου. Τώρα που σε κοίταγα έλεγα τι ωραία που θα ήταν καλεσμένοι ο Κοκκινάκης και ο Ρέστης για να αναλύσουμε και το θέμα της ψηφοφορίας κατά πόσο ήταν μια δεύτερη σκέψη ε, αυτό που ουσιαστικά σημασία μας είχες αποκαλύψει. Βέβαια το σχολιάζει ο Κώστας mm. αυτό το κομμάτι στο αποκλειστικό υλικό που θα σας ε, παρουσιάσουμε σε λίγο. Για πες μου λοιπόν πως σχολιάζει την αποχώρησή του. Να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα να, ότι θα φύγει ο Κοκκινάκης. Είναι ίσως όχι ο καλύτερος παίκτη, αλλά ήταν ένας δυνατός παίκτη. Που σίγουρα η ιστορία ότι έχει πάει ο άνθρωπο σε δύο Ολυμπιάδε, τι θυσίε και τι έχει κάνει για να φτάσει το στόχο μέχρι εκεί πέρα που έχει φτάσει αθλητικά εκεί που τον ξέρουμε όλοι. Στο Survivor πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο την ομάδα του, αλλά όλο το παιχνίδι. Διότι ήταν αυτό που ανακάλυψε τον τρίφ τη Καρίδα. Οπότε έμεσα, όταν ο Γιάννη ο Σπαλιάρης ήρθε στη δικιά μα την ομάδα, ουσιαστικά μας τάισε όλου με αυτή τη συνταγή, με την τριμμένη Καρίδα που αυτό το σκέφτηκε. Τώρα, στην με κάθε φορά που βλέπω ένα συμβόλιο και αποχωρεί κάποιο, είτε από την ομάδα μου είτε από την ομάδα των διασύμων. Διότι πριν τρει-τέσσερι εβδομάδε ήμουν εγώ σε εκείνη τη θέση. Έχουν περάσει, και... έχει περάσει ο καιρό. Ναι, νομίζω ήταν η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου που έφυγα. Και νομίζω στην πρώτη, γύρω στι πέντε του μήνα ήταν. Οπότε είναι πολύ φρέσκε όλε οι αναμνήσεις. Και κάθε φορά που βλέπω μία αποχώρηση, Νιώθω ότι είμαι και εγώ εκεί. Νιώθω ότι κάθομαι δίπλα και παρακολουθώ αυτό το γεγονός. Οπότε, αυτά είναι τα συναισθήματά μου.